Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το έγκλημα έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Τι ταυτότητα? Διαδηλωτές, αναρχικοί, ακροαριστεροί, πήγανε και πέταξαν μια μολότοφ, 2, 3, 5, με αποτέλεσμα να καούν αυτό οι άνθρωποι εργαζόμενοι μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει να υποδηλώσει και, η μνήμη... Και πώς ξέρουμε... Είναι... Ένα λεπτό. Ναι, πώς ξέρουμε, τώρα, επειδή είστε ναι, και νομικός, δεν έχει προκύψει ότι η υπεύθυνη για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν ήταν η ακροαριστερή διαδηλωτή. Σωστά. Με διαφορά ότι έχει προκύψει απολύτως ότι το συγκεκριμένο πλήθος έχει συγκεκριμένη ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδηλώσεις. Εγώ δεν είπα αν ήταν ο Νίκος, η Μαρία ή ο Γιώργος. Μίλησα για το πλαίσιο μες το οποίο έγινε ο συγκεκριμένος εμπρισμός. Το πλαίσιο μες το οποίο έγινε ο συγκεκριμένος εμπρισμός δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δηλαδή γιατί δεν ισχυρίζεται κανένα. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, θα έχει αποδοθεί και η δικαιοσύνη. Σωστά. Το ερώτημα είναι και το γιατί τώρα όμως. Όχι, το ερώτημα που κάνει ο κ. Παυλόπουλος είναι ύπουλο και πονηρό. Το δικό μου. Το δικό σας, ναι. Για πείτε μου. Λοιπόν, να σας εξηγήσω γιατί. Ναι, ναι. Διότι στην πραγματικότητα προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο, το πλαίσιο μες το οποίο έγινε η συγκεκριμένη φρικαλαιότητα. Και να πούμε ότι επειδή δεν ξέρουμε αν είναι η Μαρία ή ο Νίκος ή ο Γιώργος. Δηλαδή να βρούμε τους συγκεκριμένους ενόχους, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πλαίσιο, δεν υπάρχει και περιεχόμενο, δεν υπάρχει και ταυτότητα της πράξης. Ναι. Η απάντηση είναι φυσικά και υπάρχει. Υπήρχαν διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα, οι διαδηλώσεις είχαν συγκεκριμένη ταυτότητα, θυμάστε η συγκεκριμένη ομάδα επίσης είχε συγκεκριμένη ταυτότητα. Ναι. Επειδή μου λέτε ότι κάνω ύπουλο λοιπόν, ερώτημα και πονηρό. Ναι, τι ήταν. Το πονηρό δεν με πειράζει, το ύπουλο όμως με πειράζει λιγάκι ως χαρακτηρισμός. Εντάξει. Εντάξει, συζητάμε τώρα, δεν είναι, ναι. Τα λέμε χρόνια τώρα. Λέω το εξής, λέω το εξής. Όταν βάζετε αυτή την ταμπέλα στο πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν όλα όσα φρικαλέα έγιναν εκείνη την ημέρα. Ήταν άλλη εσύ είναι και σαν άλλη ταμπέλα. Ναι, ένα λεπτό όμως, επειδή αλλά συζητάμε για όμως τους υπευθύνους του εγκλήματος, είναι σαν να δείχνετε έναν συγκεκριμένο χώρο ως εκούσια υπεύθυνο για αυτό το έγκλημα. Όταν λέμε χώρο, για να το διευκρινίσω, εγώ μίλησα για ταυτότητες. Οι ταυτότητες δεν λένε ότι είναι η οργάνωση Α ή το κόμμα Β. Μίλησα για ένα πλαίσιο. Δεν αμφισβητείτε, κύριε Παυλόπουλε, το πλαίσιο. Ναι. Το πλαίσιο και η συγκεκριμένη ταυτότητα δεν αμφισβητείτε. Ναι, δηλαδή, και... να το πω πολύ απλά. Δεν απλά, ήταν διαδηλωτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, απλώς έτσι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν ήταν. Με το να λέμε απλώς ότι υπήρχε ένα πλαίσιο. Όχι, έχει μεγάλη σημασία, κύριε Αυτροπόη. Δεν είναι έτσι όμως. Έχει μεγάλη και σημασία. Και η πρόσκληση τώρα, του Πρωθυπουργού. Γιατί τώρα. Ακούστε λοιπόν, αφού με ρωτάτε, να πάρετε απαντήσεις όμως. Ναι. Μην κάνετε μόνο ερωτήσεις οι οποίες τοποθετήσεις. Να κάνετε. Αλλά να παίρνετε και τις απαντήσεις. Ναι, για ελάτε. Έτσι. Άρα λοιπόν, η πρόταση του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού ήταν ότι πρέπει εδώ αυτό να αποτελέσει ένα ιστορικό σημείο μνήμης ότι αυτές οι επιθέσεις τυφλής βίας, τις οποίες έχουμε συνηθίσει και έχουμε συγκεκριμένη ταυτότητα και προέρχονται από συγκεκριμένους χώρους, αυτές οι επιθέσεις πρέπει να είναι ομόφωνα καταδικαστές και μάλιστα, ναι, με συμβολικές πράξεις αυτή η ομόφωνη καταδίκη να γίνεται έμπρακτη. Σε αυτό κάλεσε τον κύριο Τσίπρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να πάει. Αλλά... Τι σημαίνει... Επιτρέψτε μου. Τι σημαίνει επικοινωνιακό. Τι εγώ σας λέω λοιπόν, σας λέω ότι είναι επικοινωνιακό. Ναι. Είναι κακή επικοινωνία εν προκειμένου. Το να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εκεί να καταδικάσουν μία φρικτή τυφλή πράξη τρομοκρατίας. Άρα κατά τη γνώμη σας, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα τι σηματοδοτεί, τι υποδηλώνει. Ναι. Για μία ακόμη φορά βρίσκεται στριμωγμένος ανάμεσα σε εκλεκτικές συγγένειες προκειμένου να αποφύγει την ταύτισή του με όλους τους άλλους που χωρίς αστερίσκους καταδικάζουν αυτού του τύπου τη βία. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε κάτι να βρει να πει προκειμένου να αποφύγει την ταύτισή του, γιατί ακριβώς διατηρεί επίμονα τις εκλεκτικές συγγένειές του με το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λέτε... Σιγά. Άρα τι λέτε, το συγκεκριμένο μας ότι... το έχει αποδείξει ο κύριος Τσίπρας χιλιάδες φορές. Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό που είπα. Τις εκλεκτικές του συγγένειες. Μάλιστα. Αυτός ο χώρος τον οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τον ταυτίζω, δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Λέω όμως ότι διατηρεί μια προνομιακή σχέση, μια εκλεκτική συγγένεια
μία, ας το πω, όμορη σχέση mm-hmm. με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται, με την ευρεία έννοια, ευθύνονται για αυτό το αποτρόπο έγκλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, το λέτε εσείς, είναι βαρύ έτσι όπως το διατυπώνετε, αλλά είναι η δική σας θέση. Δεν μου φαίνεται καθόλου βαρύ. Νομίζω ότι τα είπα όλα πάρα πολύ προσεκτικά. Εντάξει, ναι, ναι. Μπορούσα λοιπόν, σίγουρα να τα πω πολύ βαρύτερα. Το φαντάζομαι, αλλά δεν τα λέτε για λόγους τάκτ ή γιατί δεν είναι η ώρα να... Γιατί είμαι ευγενής. Γι' αυτό δεν το λέτε. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, πάμε λίγο να μας πείτε... Τι θα κάνετε με την ύφεση? Εδώ σας κατηγορούν, ο κύριος Τσίπρας εχθές επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό.